ετοιμάζομαι για το Versus μετά από σχεδόν κοντεύει 2 χρόνια αποχή από ring, λόγω που δεν προλάβαινα και αυτά. Με τη βοήθεια του δάσκαλο πάλι θα μπω στο ring και μόνο ελπίζω να μπορώ να κάνω αυτό που μου ζητάει ο δάσκαλος, γιατί με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και αν δεν υπήρχε ο δάσκαλος δεν μπορούσα να μπω ξανά να παίξω. Η αλήθεια είναι ότι ένα σχετικό, μια σχετική πίεση υπάρχει, γιατί ο Πεσμάν κατά τη γνώμη μου συγκαταλέγεται και μέσα στους 2-3 καλύτερους αθλητές στην κατηγορία του στην Ελλάδα. Και αυτό το έχει αποδείξει σαν αθλητής με όλα του τα αποτελέσματα και τις αγωνιστικές του επιδόσεις. Σίγουρα τα 2 χρόνια είναι πολύ μεγάλη αποχή και η έλλειψη, ας το πούμε, αγωνιστικής δραστηριότητας είναι κάτι το οποίο πάντα κοστίζει. Είναι δύσκολο να επιστρέφεις από το 2013 το Δεκέμβρη, έχουμε να σε δούμε πάνω στο ring. Είναι δύσκολο να επιστρέφεις μετά από τόσο καιρό και να θέλει να δώσει το 100%, να πάει δηλαδή για νίκη. Ναι, έτσι κι αλλιώς θα πάω για νίκη, θα πάω έτσι κι αλλιώς. Κάθε φορά που ανεβαίνω πάνω στο ring δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτό είναι ο σκοπός μου, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και ο σκοπός μου αυτή τη φορά είναι να ανέβω πάνω στο ring, να είμαι σαν ρομπότ, ό,τι να πει ο δάσκαλος να το κάνω. Γιατί συνήθως όταν έτσι τα είμαι και ακούω την γωνία μου, τα πάνε όλα καλά. Δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο. Αυτή η οκτάδα θεωρώ ένα καλό πάτημα, αρκετά δυνατό και με ρίσκο. Γιατί μπορεί να μην είναι τα πρωτοκλασσά τα όλα ονόματα εδώ πέρα, αλλά όλοι οι άλλοι αθλητές είναι επικίνδυνοι και αθλητές οι οποίοι μπορούν να κάνουν την έκπληξη. Και όπως έχουμε δει στους οχτάδες, ποτέ δεν κερδίζει το φαβορί. Όχι ποτέ, σπάνια μάλλον κερδίζει το φαβορί. Για τον αντίπαλό σου, ο οποίος προέρχεται από τη σχολή του Σταμάτη του Πιτάκου, έχουμε να πούμε κάτι? Δεν το γνωρίζω και πολύ, η αλήθεια είναι. Αλλά ότι και να είναι, εντάξει, ελπίζω να μην έχουμε τραυματισμούς, να δείξουμε ποιοτικό kickboxing στον κόσμο. Σίγουρα ο Σταμάτης είναι ένας αθλητής ο οποίος είναι πάνω απ' όλα φίλος και έχει αποδείξει την αξία του τόσα χρόνια μέσα στα ring. Οπότε και οι αθλητές του σίγουρα έχουν ένα επίπεδο από καλό και πάνω. Η οκτάδα είναι πολύ δυνατή, οι εκπλήξεις υπάρχουν. Ο Πεσμάν είναι πάντα ένας αθλητής ο οποίος είναι χαμηλών τόνων. Αλλά καλώς κακώς όλοι περιμένουν ότι αυτός θα είναι το φαβορί. Εμείς δεν το επικοινωνούμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει μετά από τόσα χρόνια αποχή να κρατήσει ένα χαμηλό προφίλ και να αναδειχθεί όπως πάντα κάνει μέσα από τους αγώνες και να πάρει την αξία και την αναγνώριση που του αξίζει από τον κόσμο με τα αποτελέσματά του και μόνο.